Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρουσιάζουμε σήμερα τον συνδυασμό μας και τους υποψήφιους. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε στον κόσμο τους 49 επιχειρηματίες οι οποίοι είναι μαζί μας στο συνδυασμό. Ο συνδυασμός επιχειρηματικός δρόμος δημιουργήθηκε από την ανάγκη του επιχειρηματία για την επόμενη μέρα του επιμελητηρίου. Το επιμελητήριο πρέπει να είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο στα χέρια του επιχειρηματία και όχι να είναι ένας ακόμα εισπρακτικός μηχανισμός που απλώς θα τον επιβαρύνει χωρίς ανταποδοτικότητα. Θα παρουσιάσουμε και τις δράσεις που έχουμε στο συνδυασμό ώστε να κάνουμε το επιμελητήριο το σύγχρονο εργαλείο που θέλει ο επιχειρηματίας. Μαζί μας είναι σήμερα, μας θυμούμε την παρουσία τους και οι πρώην πρόεδροι του επιμελητηρίου Κοζάνης, όπως και ο οικονομικός αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είναι μεγάλη μας τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχει έρθει. Και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και νέες δράσεις για να γνωρίσει ο κόσμος τα πρόσωπα του συνδυασμού. Υπάρχει στο παρασκήνιο μια φιλολογία, παραφιλολογία για όλους τους συνδυασμούς και για το δικό σας, που στηρίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή ενδεχομένως από μερίδα κομμάτων και εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να στηρίζει το συνδυασμό μας. Αυτό είναι που κάνουμε, μας διαφέρουμε και από τους άλλους συνδυασμούς. Δεν έχουμε ούτε κομματικές παρατάξεις, ούτε σχήματα που να προέρχονται από κάτω. Είμαστε καθαρά για τον επιχειρηματία από τον επιχειρηματία. Και σε αυτό είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Και ό,τι αποφάσεις έχουμε να πάρουμε, δεν επηρεαζόμαστε από κανέναν, ούτε χρωστάμε κάτι σε κάποιον. Εντάξει, μας παιδιά. Σίγουρα η δουλειά που αναλαμβάνετε, είτε εκλεγείτε όχι, είτε όχι σαν συνδυασμός και πάρτε την Προεδρία, πολύ πιθανό, έχει να κάνει πολλή δουλειά, γιατί η κατάσταση της επιχειρήσης είναι απελπιστική. Αξιζόμε όλοι, οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι επιβαρύσεις συνεχώς έρχονται. Κουράγιο χρειάζεται, σας το εύχομαι το κουράγιο και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε περισσότερο που στα επιμελητήρια, στις τελευταίες δεκαετίες, έχουν γίνει λειτουργούν ως πολιτικός βραχίωνας των κυβερνήσεων και πολλές φορές ως εφαρτήριο προσωπικών φιλοδοξιών και παράλληλα μετατράπηκαν σε ένα ακόμα εισπρακτικό μηχανισμό εις βάρος των επιχειρηματιών χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόδοση. Εμείς ως συνδυασμός συνεχίζουμε όπως παραπάνω ή αλλάζουμε ρότα? Μπορεί αυτή η λογική να είναι κυρίαρχη σε εμάς τους επιχειρηματίες? Είτε από ανάγκη, είτε για την αξιοποίηση της ευκαιρίας, βρεθήκαμε στον επιχειρηματικό στυλ. Ξέραμε ή μάθαμε πως επιχειρηματικότητα είναι δημιουργία, είναι αγώνας, είναι πρωτοβουλία, είναι ανάληψη ευθύνης και κινδύνου αποτυχίας. Το μοντέλο της ανάθεσης, και μάλιστα με διαδικασίες που δεν αναγνωρίζουν το λάθος μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, δεν μας εμπνέουν και δεν μας ταιριάζουν. Εδώ και χρόνια πληρώνουμε τις συνέπειες μια πολιτική και διαχείρισης που έριξε έξω τη χώρα. Καλούμαστε εμείς λοιπόν που το σύστημα μας εξοβέλησε από τη συμμετοχή στα κοινά να πληρώσουμε τις συνέπειες της ανομίας.